Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος Τσαμαντιάς. Βρισκόμαστε στο Mindset Fitness στον Άγιο Δημήτριο και στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για το CrossFit και τους τραυματισμούς. Πήρα λοιπόν την απόφαση να ξεκινήσω μια σειρά από βίντεο για να μιλάμε για διάφορα θέματα fitness. Μιας που το γυμναστήριο είναι κλειστό και δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω με διαφορετικό τρόπο, σκέφτηκα να έχουμε αυτόν τον τρόπο αλληλεπίδρασης και να συζητάμε για διάφορα θέματα που μας απασχολούν. Πριν όμως ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για τους τραυματισμούς και αν τελικά το CrossFit έχει τραυματισμούς, θα ήθελα να πούμε τι ακριβώς είναι το CrossFit. Το CrossFit λοιπόν το βρήκε ο Greg Glassman το 2000 και 7 χρόνια αργότερα έγινε και άθλημα. Ουσιαστικά δεν ήταν ένα άθλημα που δεν υπήρχε, απλά αυτός τι ακριβώς έκανε. Πήρε πραγματάκια και ασκησούλες από διάφορα άλλα αθλήματα που ήδη υπήρχαν, όπως για παράδειγμα η άρση βαρών, ο στίβος, ασκήσεις πλειομετρίας, ασκήσεις με εργόμετρα, με kettlebells, και τα σύνταξε όλα μαζί και είπε, ξέρεις κάτι, αυτό θα το πούμε CrossFit. Σαν να λέμε έναν πολύαθλο, δηλαδή, πώς είναι το δέκαθλο του στίβου, έτσι είναι και στο CrossFit λοιπόν, αποτελείται από πολλά αθλήματα. Το CrossFit λοιπόν είναι συνεχώς μεταβαλλόμενες κινήσεις που εκτελούνται σε υψηλή ένταση, όταν όμως υπάρχει καλή τεχνική κατάρτιση. Και μας το επιτρέπει και η υγεία μας. Πολύ σημαντικό. Μαθαίνουμε πολλές κινήσεις διαφορετικού τύπου και αν η τεχνική μας είναι άψογη, τότε μπορούμε να βάλουμε και υψηλή ένταση. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε να δίνουμε ένταση χωρίς να έχουμε μάθει τεχνική μιας άσκησης. Τώρα να δούμε αν τραυματίζει το CrossFit. Έρχονται πολλοί ασκούμενοι και μπαίνουν στο γυμναστήριο με φόβο, λέγοντας ότι το CrossFit δεν είναι για μένα, είναι κάτι πάρα πολύ σκληρό, δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, είναι για αθλητές, ίσως τραυματιστούμε κιόλας. Το CrossFit είναι η χαρά του φυσικοθεραπευτή. Έχω ακούσει ότι παθαίνουν πολλές στενοτήτιδες στους ώμους, στους αγκώνες κλπ. Αρχικά πρέπει να διαχωρίσουμε κάτι. Όταν μιλάμε για CrossFit, τι CrossFit εννοούμε? Εννοούμε το αγωνιστικό CrossFit ή το CrossFit που κάνουν οι ασκούμενοι? Όπως και το τρέξιμο. Μιλάμε για ένα απλό jogging που ξέρουμε όλοι ότι το απλό jogging δεν τερματίζει ή μιλάμε για αγωνιστικό τρέξιμο. Δηλαδή, άλλο να πηγαίνω για ένα χαλαρό jogging 10-20 λεπτά μέσα σε μια μέρα και άλλο να πηγαίνω και να σπριντάρω με στόχο να κατέβω σε κάποιους αγώνες. Όταν κάτι είναι σε αγωνιστικό επίπεδο, εκεί περιέχει τον κίνδυνο του τραυματισμού και ο αθλητής ουσιαστικά ρισκάρει προφανώς για τη συμμετοχή του ή την διάκριση σε κάποιο αγώνα. Εμείς θα εξετάσουμε την πρώτη περίπτωση που είπαμε, που ουσιαστικά μιλάμε για απλούς ασκούμενους που θέλουν απλά να γυμναστούν. Στο CrossFit περιέχονται κινήσεις που μπορούν να τις κάνουν από μία γιαγιά μέχρι και ένας πάρα πολύ καλός αθλητής. Έχουμε τα scale down λεγόμενα, δηλαδή όταν κάποιος δεν μπορεί να κάνει π.χ. μία έλξη, θα μπορεί να κάνει ένα ring row. Το CrossFit είναι για όλους. Ανεξαρτήτου του επίπεδου, ανεξαρτήτου το πόσο καλοί είμαστε ή όχι, μπορούν να το κάνουν όλοι. Από τη στιγμή που μπαίνουμε, όπως κάθε άθλημα, έχει ένα μικρό ρίσκο ότι μπορούμε να τραυματιστούμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το CrossFit τραυματίζει. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Όλοι πάνε τα παιδιά τους ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο έχει μεγάλο κίνδυνο τραυματισμού. Αλλά κανένας δεν λέει εξής, κάτι δεν θα πάω το παιδί μου στο ποδόσφαιρο γιατί υπάρχει πιθανότητα να σπάσει τα γόνατά του και να μην μπορεί καλά-καλά να τρέξει. Αντίθετα, στο CrossFit έχουμε ελεγχόμενες κινήσεις που τις κάνουμε και το γόνατο δεν έχει πολλές αλλαγές κατεύθυνσης. Υπάρχουν κάποια saddle run, αλλά τα περισσότερα γίνονται σε μεγάλο έλεγχο. Ενώ ας πούμε στο ποδόσφαιρο μπορεί να προκληθούν ανεξέλεγκτες φάσεις ή και οι απότομες αλλαγές κατεύθυνσης να επιφέρει κάποιους τραυματισμούς. Θεωρώ λοιπόν ότι στην απλή του μορφή το CrossFit όταν διδάσκεται σε μορφή τμήματος δεν περιέχει τόσο μεγάλο κίνδυνο τραυματισμού. Κάποια συνηθισμένα προβλήματα που έχω παρατηρήσει είναι όταν κάποιος πάει στο επόμενο επίπεδο και αρχίζει και έρχεται πιο συχνά και θα κάτσει και μετά και λίγο open gym, κάποιες μυϊκές ομάδες να παρουσιάσει κάποια μικρά προβληματάκια από υπέρχρηση, που είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Αλλά για κάποιον που θέλει να γυμνάζεται 3 με 4 φορές την εβδομάδα από μία ώρα, δεν νομίζω ότι μπορεί να τραυματιστεί εύκολα, γιατί έχει την επιβούλευση του προπονητή από πάνω. Δεν είναι δηλαδή ότι μπαίνει σε κάποιο γυμναστήριο παρατημένος χωρίς να ασχολείται κανένας μαζί του, που μπορεί να κάνει για ένα εξάμηνο
λάθος μια άσκηση που να μην έχει μιλήσει κανένας. Από την πρώτη μέρα που μπαίνει κάποιος λοιπόν, ο προπονητής είναι από πάνω και του δείχνει βήμα-βήμα τα σκαλοπάτια της άσκησης. Επομένως λοιπόν το CrossFit ούτε τερματίζει, ούτε είναι κάτι hardcore, ούτε είναι μόνο για αθλητές. Το CrossFit είναι για όλους και μπορούν να το κάνουν, αρκεί να το δοκιμάσουν. Δηλαδή κάποιος να περάσει την πόρτα για να πει ότι ξέρεις κάτι, θα δώσω μια ευκαιρία να δω τι μπορεί να μου προσφέρει αυτό το άθλημα. Τώρα θα μιλήσω για λίγο όταν πάμε στο επόμενο στάδιο και έχουμε στόχο, ας το πούμε, να καταφέρουμε κάποιες επιδόσεις. Όταν συμβαίνει αυτό, επειδή το CrossFit εμπεριέχει πολλά αγωνίσματα, όπως σας είπα και πριν, που ας πούμε κάποιος κάνει άρση βαρών. Όταν κάποιος κάνει άρση βαρών και είναι αθλητής καθαρά της άρση βαρών, συνήθως έχει πρισμένους αντίχειρες, έχει κάποια σημάδια στα καλάμια του επειδή σέρνει την μπάρα. Μπορεί μελλοντικά, όταν κάνει πάρα πολλά κιλά, να παρουσιάσει όντως και κάποια προβλήματα στη μέση. Αλλά αυτό σε επίπεδα που άλλος θα πάει για αγωνιστικό κομμάτι. Ή ας πούμε ενόργανοι. Στην ενόργανη είναι πολύ φυσιολογικό επειδή δουλεύουν πάρα πολύ οι ώμοι, γίνονται πολλές κυκλικές κινήσεις. Πάλι να έχουμε στο άνω σώμα κάποιους μικροτραυματισμούς. Όπως και στο στίβο. Στο στίβο, όταν άμα δείτε ας πούμε, αυτοί που κάνουν άλματα, έχουν πολλά προβλήματα στα καλάμια, στα πέλματα, ακόμα και στα ισχύα. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω κάποιες περιπτώσεις που ακόμα και στους ασκούμενους, δηλαδή που κάνουν το τμήμα, μπορούμε να δούμε κάποιους τραυματισμούς. Ένα κλασικό φαινόμενο είναι όταν υπάρχουν δύο ασκούμενοι περίπου ίδιου επίπεδου, ακόμα και ίδιας ηλικίας, να κάνουν τον ίδιο καιρό CrossFit και κάποιος μπαίνουν στο τμήμα να θέλουν να ανταγωνιστούν μεταξύ τους καλοπρόαιρετα πάντα, αλλά αυτό έχει ως αποτέλεσμα να θυσιάζουν την τεχνική τους και να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Όταν μια άσκηση λοιπόν πάει να γίνει πιο γρήγορα από όσο μπορούμε να την κάνουμε, εκεί συνήθως θα θυσιάσουμε την τεχνική μας. Μια άλλη περίπτωση που μπορούμε να τραυματιστούμε είναι όταν δεν κάνουμε αυτό που μας λέει ο προπονητής και κάνουμε το κεφαλιό μας. Δηλαδή, μπαίνουμε στο τμήμα και αργούμε 15 λεπτά, δεν κάνουμε το ζέστημα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξεκινάμε κατευθείαν στο workout, θα μας έχει πει ο προπονητής αυτό μην το ξανακάνεις, κάνε μερικά burpees ενδεχομένως επειδή διάρκησες, έτσι. Είναι λανθασμένο να μην κάνει κάποιο ζέστημα. Οπότε μπαίνει στο πρόγραμμα και εκεί πάλι μπορούμε να δούμε κάποιον τραυματισμό. Μία τρίτη περίπτωση είναι όταν ο ασκούμενος έρθει, κάνει το τμήμα και μετά κάτσει στο open gym και αρχίσει και κάνει πράγματα χωρίς να έχει την επίβλεψη του προπονητή, επειδή ο προπονητής εκείνη τη στιγμή θα έχει το νου του στο τμήμα. Οπότε, όταν ο άλλος θα κάτσει στο open gym άλλη μία ώρα και θα προσπαθεί να κάνει πράγματα που θα έχει βγάλει από το κεφάλι του και θα λέει: είχα δει στο internet αυτό, κάτσε να προσπαθήσω να το κάνω. Όχι. Αυτό πάλι είναι λάθος. Αν και αυτό συνήθως για να μην τον δει ο προπονητής, συνήθως μπορεί να είναι σε μία ώρα αιχμής. Δηλαδή, ο προπονητής να είναι αφοσιωμένος στο τμήμα και να μην δει τι γίνεται στο open gym. Θα ήθελα να συγκρίνω τώρα τι μπορεί να συμβαίνει σε ένα κοινό γυμναστήριο με ένα γυμναστήριο CrossFit. Όλοι θεωρούν ότι στο γυμναστήριο είναι λίγο πιο χαλαρή η κατάσταση και δεν εμπεριέχεται τόσο πολύ ο κίνδυνος τραυματισμού, ενώ στο CrossFit εμπεριέχεται. Επειδή γίνονται ασκήσεις ουσιαστικά πολυαθρικές που λέμε, χρησιμοποιούμε πολλά πράγματα, άρα θέλουν και πολλά χρόνια για να τις μάθουμε ή πολύ μεγάλο διάστημα. Τι συμβαίνει όμως, όπως είπα και πριν. Όταν πας στο γυμναστήριο, μπορεί να πάρεις ένα τυπικό πρόβλημα που είναι για όλους, να μην γίνει κάποια διαμόρφωση πάνω μας, ενώ αντίθετα στο CrossFit το πρόβλημα που βγαίνει, ναι μεν βγαίνει για το μέσο όρο, αλλά ουσιαστικά γίνεται διαμόρφωση για τον κάθε ένα ξεχωριστά όταν γίνεται το briefing στον πίνακα. Και όταν είμαστε λοιπόν στο γυμναστήριο, μπαίνουμε, έχουμε το πρόγραμμά μας και μπορούμε να κάνουμε για μεγάλα διαστήματα μια κίνηση λανθασμένα. Και κανένας να μην μας μιλήσει, να μας πει, οπ, τον πάγκο το κάνεις λάθος, τις κάμες τις κάνεις λάθος, τις έλεξες τις κάνεις λάθος. Ενώ στο CrossFit γυμναστήριο δεν υπάρχει πιθανότητα να συμβεί αυτό. Επομένως, θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερες πιθανότητες κάποιος να τραυματιστεί στο γυμναστήριο παρά σε ένα CrossFit γυμναστήριο. Για το λόγο του ότι στο CrossFit Gym έχουμε την επίβλεψη του προπονητή και έχουμε ένα group, μια υπηρεσία group personal ουσιαστικά. Δεν είναι σωστό να βλέπουμε έναν αθλητή σε αγώνες και να παρουσιάζουμε και να λέμε «Α, αυτό είναι το CrossFit». Δεν είναι ακριβώς αυτό το CrossFit. Αυτό είναι το αγωνιστικό CrossFit. Άλλο το CrossFit που κάνουμε σε ένα box, ένας τύπος γραφείου που θέλει να πάει 3-4 φορές την εβδομάδα και άλλο αυτοί που πάνε στους αγώνες. Είναι διαφορετικά πράγματα. Ναι, μεν υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία και παίρνουμε μια γεύση από το τι ακριβώς είναι, αλλά είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα
Είναι δηλαδή σαν να συγκρίνουμε τους Ολυμπιακούς αγώνες στα 100 μέτρα, τον Bolt, και να λέμε «Α, αυτό είναι το τρέξιμο». Ενώ στην πραγματικότητα το τρέξιμο μπορεί να είναι μια συζήτηση με το φίλο μας που θα τρέχουμε χαλαρά και θα συζητάμε. Τέλος, θα ήθελα να σας πω να δοκιμάσετε το CrossFit, να δίνετε ευκαιρία σε νέα πράγματα, να έχετε ενέργεια για δράση, να μην λέτε όχι σε κάτι καινούργιο, να το δοκιμάζετε και μετά να κρίνετε, γιατί είναι άσχημο να μην έχω δοκιμάσει κάτι και πριν το δοκιμάσω να λέω αυτό είναι έτσι και έτσι ή είναι μόδα και θα περάσει. Γι' αυτό λοιπόν σας περιμένω για μια δοκιμαστική προπόνηση στο Mindset Fitness, στον Άγιο Δημήτριο, για να τα πούμε από κοντά. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τις εντυπώσεις σας από το CrossFit, ποια είναι η δική σας άποψη και να γίνει μια όμορφη συζήτηση. Θα με βοηθούσε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έχετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούργιο βίντεο. Καλή συνέχεια!